καθαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο, 10% μειώσεις, αξιολογήσεις από τους προϊσταμένους, ισχύει και τι ισχύει? Νομίζω ότι είναι ευθύνη πλέον της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει σε βαθιές τομές σε ό,τι αφορά το δημόσιο. Η σημερινή μου επίσκεψη εδώ, η συνάντησή μου προχθές με τους υπευθύνους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την ηγεσία και τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Δημόσιας, του Υπουργείου Ανασυγκρότησης, του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναζητούμε πλέον τις ταχύτητες που πρέπει να διαπερνούν τις πρωτοβουλίες μας, ώστε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της γραφειοκρατίας, μια γραφειοκρατία που με βάση τους ειδικούς και τους αναλυτές απορροφά το 6 με 7% του ΑΕΠ, να μπορέσουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη τεχνολογία, η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο που μας χωρίζει από άλλες προηγουμένες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι λίγος θα είναι ο καιρός που θα μπορέσουμε με πολύ συγκεκριμένο και απτό τρόπο να παρουσιάσουμε πρωτοβουλίες και προσπάθειες που θα αλλάξουν τη δομή όλου αυτού του δημόσιου χώρου.